Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Θρήνο στην Κομωτινή από Ευνίδιο, θάνατο φοιτήτρια στο ΤΕΦΑ. Η άτυχη κοπέλα έσβησε μέσα στο στάδιο της Κομωτινής όπου έκανε προπόνηση. Μάχη με τις φλόγες για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στο αετοχώρι της Αλεξανδρούπολης. Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δύσβατο σημείο. Στην Αλεξανδρούπολη και το Διδημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παρουσία της Υπουργού τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης. Με πιστόλι και full face λίστεψε περιπτερά στην Κομωτινή. Σκηνές από ταινία τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης. Σε αναζήτηση του δράστη η αστυνομία. Σοκαρισμένοι κυρίες και κύριοι, είναι η κοινωνία της Κομωτινής με το θάνατο φοιτήτριας από την Κρήτη. Η άτυχη κοπέλα αθλήτρια του Στίβου από τα Χανιά, φοιτήτρια του ΤΕΦΑ, έσβησε μέσα στο στάδιο του ΤΕΦΑ Κομωτινής, όπου έκανε προπόνηση. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της, που προέκυψε από ανακοπή καρδιάς, αναμένονται από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Στο πένθος έχουν βυθιστεί από το απόγευμα της Τρίτης τα Χανιά και η Κομωτινή λόγω του ευνίδιου χαμού της 29χρονης φοιτήτριας του ΤΕΦΑ του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης Γεωργία Σολανάκη. Η νεαρή κοπέλα, αθλήτρια Στίβου του Θησαία Περιβολίων, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο χώρο του σταδίου του ΤΕΦΑ από άτομα που βρίσκονταν στο παρακείμενο κολυμβητήριο, μεταξύ των οποίων καθηγητές αλλά και γιατροί που ήταν εκεί τυχαία και οι οποίοι τις έκαναν κάρπα. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την νεαρή γυναίκα στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή. Μετά από την νεκροψία που διενεργήθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες, η Γεωργία έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς αγνώστου αιτίας. Τώρα η προσοχή θα πέσει στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του κοριτσιού. Η νεκροψία έδειξε επίσης ότι δεν φαίνεται να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ από την ώρα που κατέληξε φαίνεται πως την βρήκαν αμέσως. Όπως ανέφερε στο πρώτο θέμα.gr, κάτοικος του χωριού από το οποίο κατάγεται, ήδη για την Κομωτινή έχουν φύγει ο θείος και η θεία της 29χρονης, καθώς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει εδώ και 2 χρόνια ο πατέρας της δεν του επέτρεψε το ταξίδι. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν εδώ και 2 χρόνια το δικό τους πόνο, διότι ο πατέρας της Γεωργίας είχε διαγνωστεί με καρκίνο και έκανε χημειοθεραπείες. Τώρα συνέβη αυτό το κακό. Τι να τους πεις, πώς να τους παρηγορήσεις τους γονείς αυτούς, αλλά και τη μεγαλύτερη αδερφή της. Το παιδί αυτό μεγάλωσε εδώ ανάμεσά μας. Το ξέρουμε από τη μέρα που γεννήθηκε. Δεν είχε φύγει ποτέ από εδώ, μόνο όταν πέρασε στην Κομωτινή και έφυγε για σπουδές. Κρίμα, μεγάλος ο πόνος. Οι γονείς του είναι εδώ. Οι θείοι της έφυγαν για Κομωτινή προκειμένου να παραλάβουν το παιδί και να το φέρουν να κάνουμε εδώ την κηδεία του. Το ΤΕΦΑ της Κομωτινής με ανακοίνωσή του αποχαιρετά την νεαρή φοιτήτρια που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή. Ανίποτος ο πόνος για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΦΑ του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, που αποχαιρετά ένα μέλος της οικογένειας του κλασικού αθλητισμού, την αθλήτρια Γεωργία Σολανάκη με καταγωγή από τα Χανιά Κρήτης, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών στο πανεπιστημιακό στάδιο στο οποίο πραγματοποιούσε τις προπονήσεις της. Η Γεωργία Σολανάκη σπούδαζε στο τρίτο έτος του ΤΕΦΑ Κομωτινής με ειδικότητα το κλασικό αθλητισμό. Και το απόγευμα της Τετάρτης, πραγματοποιώντας την καθιερωμένη προπόνησή της, για άγνωστο λόγο έχασε τις αισθήσεις της και όταν μεταφέρθηκε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Καλό σου ταξίδι, Γεωργία. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τη θλίψη και αυτό το βουβό πόνο που νιώθουμε όλοι στην καρδιά μας. Καλό παράδεισο να έχεις. Η πανεπιστημιακή κοινότητα της σχολής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, συγκλονισμένη, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και απευθύνει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια της φοιτήτριας Γεωργία Σολανάκη για τον αδόκητο χαμό της. Μάχη με τις φλόγες, κυρίες και κύριοι, έδωσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο αετοχώρι της Αλεξανδρούπολης. Στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο, η επέμβαση για την κατάσβεση της φωτιάς ήταν άμεση, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ενώ το δάσος δεν έχει υποστεί καμιά ζημιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή του αετοχωρίου της Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η φωτιά προκλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από κεραυνό, ενώ εκδηλώθηκε σε ορεινό δύσβατο σημείο του αετοχωρίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες από το πρώτο λεπτό. Η ανησυχία των κατοίκων και της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή εκείνη την ώρα.
Στο σημείο έσπευσαν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, καθώς και στις 5 το απόγευμα πέταξαν για εκεί δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ που κατέφθασαν από τη Χρυσούπολη. Το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ανέφερε: «Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο αετοχώρι Αλεξανδρούπολης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις», ενώ με δεύτερο tweet έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στο αετοχώρι Αλεξανδρούπολης επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 7 οχήματα και 2 αερομεταφερόμενα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τώρα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κούκουρας, για να μας μεταφέρει τα νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρκαγιά που ξέσπασε από το μεσημέρι στο αετοχώρι. Κύριε διοικητά, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα και σε εσάς. Έχει οριοθετηθεί, από ό,τι γνωρίζουμε, η πυρκαγιά στο σημείο, στο συγκεκριμένο σημείο εκεί στην περιοχή, στο Πευκοδάσος. Ναι, όντως αργά το απόγευμα καταφέραμε να οριοθετήσουμε τη φωτιά και αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά αυτή, η οποία εκδηλώθηκε 2-3 ώρα σε δύσβατο και δύσκολο σημείο της περιοχής. Φανταστείτε ότι επιστρατεύτηκαν 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και με την δημιουργία εγκαταστάσεων έφτασαν στο σημείο αυτό και μετά από πολύ ωραία προσπάθεια καταφέραμε να την οριοθετήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλά μικροεστίες εντός της σκιόμενης έκτασης, την οποία επιχειρούν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι επίγειες δυνάμεις. Γνωρίζετε ίσως μέχρι αυτή την ώρα τι προκάλεσε την πυρκαγιά? Ακούστε, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή την αιτία της πυρκαγιάς, θα διερευνηθεί. Οπωσδήποτε όμως το σημείο που έχει εκδηλωθεί μας οργεί προς κάποιο φυσικό φαινόμενο να έδωσε φωτιά, δηλαδή κεραμνός. Είχαμε από χθες έντονη βροχόπτωση στην περιοχή με σωρία κεραμνών που έπεσαν και πιθανολογούμε ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Μάλιστα, κύριε Κούκουρα, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, αλλά με την αφορμή της παρουσίας σας απόψε κοντά μας, ένα μήνυμα για το καλοκαίρι που ανοίγεται μπροστά μας, ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, εξ όσων έτσι μπορούν να προβλέψουν και οι ειδικοί, για ό,τι οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, παρακαλώ πολύ να το ακούσουμε από εσάς, για να αποτρέψουμε ό,τι είναι δυνατόν. Όπως έχετε αντιληφθεί, ήδη έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές όλη την επικράτεια. Σήμερα ήταν η σειρά της περιοχής μας να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από εδώ και μπρος, όσο θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία και ισχυρούς ανέμους, εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι συμπολίτες μας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνουν εργασίες και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Καλό είναι να τις αποφεύγουμε τέτοιες εργασίες, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όταν αντιληφθούμε καπνό στην περιοχή μας να ενημερώνουμε απευθείας την πυροσβεστική υπηρεσία. Μάλιστα, κύριε διοικητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε κομματικό ακροατήριο αυτή τη φορά στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του AK Party. Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε πως η Αθήνα εξυπηρετεί τα συμφέροντα άλλων, όπως η κομπάρση σε μια ταινία είναι η πιο κουρασμένη, χτυπημένη, ακόμη και σπασμένα χέρια και το όνομά τους δεν φαίνεται. Έτσι θα την πάθει και η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά. İsveç'in, Finlandiya'nın sokaklarında terör örgütleri cirit atarken... Νέες απειλές εξαπέλυσε προς τη χώρα μας ο Τούρκος πρόεδρος. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στους βουλευτές του κόμματος του ΑΚΕΠ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι κομπάρσος των ξένων δυνάμεων και πρόσθεσε: «Ξέρουμε τα παιχνίδια που παίζονται σε βάρος μας με την Ελλάδα». Παράλληλα, επανέλαβε ότι η χώρα του δεν θα αλλάξει στάση ως προς το αίτημα της Σουηδίας και της Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αν δεν γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Θα πούμε ναι στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ μόλις αυτές οι χώρες απαλλαγούν από τους τρομοκράτες του ΠΚΚ.
Αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι τρομοκράτες του ΠΚΚ διαδηλώνουν στους δρόμους. Μάλιστα, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν δίστασε να πει πως από τη Σμύρνη και ειδικότερα με αφορμή την άσκηση ΕΦΕΣ 2022, η χώρα του έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο σε αυτούς που πρέπει. Γνωρίζουμε και έχουμε αντιληφθεί το παιχνίδι που παίζεται εναντίον της χώρας μας και αφήνουν την Ελλάδα πάνω που γίνεται κακομαθημένη και πάλι όπως και στο παρελθόν. Το πρόβλημα είναι πως η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι, η οικειοθελώς έχει αναλάβει το ρόλο του κομπάρσου σε αυτό. Ξέρετε πως τα γυρίσματα ταινιών, οι κομπάρσοι είναι αυτοί που κουράζονται περισσότερο, φθύρονται και σπάνε τα χέρια και τα πόδια τους. Όμως στη σκηνή δεν εμφανίζεται το όνομά τους ούτε και οι ίδιοι. Στο παρελθόν αυτό συνέβη στην Ελλάδα και αν επιμείνει στο ίδιο λάθος θα συμβεί ακριβώς αυτό και πάλι. Εμείς στην περιοχή μας και σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας ως πολιτική, στρατιωτική και οικονομική δύναμη. Όμως εκείνοι δεν θα καταφέρουν να προχωρήσουν περισσότερο από το ρόλο του κομπάρσου που εργάζεται με μικρής αξίας μεροκάματο. Στο μεταξύ, στη συνάντηση των συμβούλων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Τζο Μπάιντεν στο Βερολίνο, Ιμπραήμ Καλίν και Τζέικ Σάλιβαν, με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, συζητήθηκαν η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το Ουκρανικό αλλά και το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Το σκηνικό αυξανόμενης έντασης που στείνει στον Εύρο η Τουρκία περιέγραψε ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος έκανε λόγο για πλήρη ανοχή των τουρκικών αρχών και πως πολλές φορές μετανάστες μεταφέρονται με αυτοκίνητα της τουρκικής χωροφυλακής. Όπως είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ελλάδα υποδέχεται αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους και εφαρμόζει αυστηρή πολιτική αποτροπής των εισόδων. Οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας παραμένουν χαμηλές, υποστήριξε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του. Ενώ εξήγησε ότι καθώς η στάθμη του Εύρου έχει υποχωρήσει και σχηματίζονται νησίδες, τοποθετούνται εκεί μετανάστες με τη βοήθεια της Τουρκίας, προκειμένου μετά η Ελλάδα να ψάξει να τους βρει. Στο πεδίο οι ροές παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές. Έχουμε 4.350 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Είχαμε 8.500 πέρυσι, που ήταν οι χαμηλότερες ροές της δεκαετίας σε σχέση με τις δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ξαναπροσπαθήσει να δημιουργήσει ένα σκηνικό σαν τον Εύρο και στα νησιά. Αυτό που αποδείξαμε όμως το 2020 είναι ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια πρόκληση. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο ζήτημα για την Τουρκία. Γιατί... Τώρα από πού επιχειρεί αυτές τις προκλήσεις η Τουρκία, και από τον Εύρο και από τα νησιά? Κοιτάξτε, όσες επιχειρεί τέλος πάντων. Υπάρχει μια αυξημένη ένταση στον Εύρο. Υπάρχει αυτό το σκηνικό που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες που προσπαθούν σε κάποιες νησίδες που έχουν δημιουργηθεί πάνω στο σύνορο να εγκαταστήσουν μετανάστες και μετά να ζητήσουν από την Ελλάδα να ψάξει να τους βρει και όταν τους βρίσκουν φυσικά τους βάζουμε σε ελληνικό έδαφος. Υπάρχει λοιπόν μια ένταση. Εννοείται στον Εύρο. Εννοείται στη θάλασσα τώρα συμβαίνουν αυτά? Όχι, αυτά συμβαίνουν σε νησίδες πάνω στον Εύρο. Πάνω στον Εύρο, μάλιστα. Καθώς το ποτάμι έχει πέσει στάθμη, δημιουργούνται διάφορες νησίδες οι οποίες δεν υπάρχουν στους χάρτες, είναι πάνω στη συνοριογραμμή και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν με τη βοήθεια της Τουρκίας. Είναι καινούρια πρακτική, μπαίνουν με τη βοήθεια της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον κύριο Μηταράκη, υπάρχει πλήρης ανοχή των τουρκικών αρχών και πολλές φορές μετανάστες μεταφέρονται με τα αυτοκίνητα της τουρκικής χωροφυλακής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, υποδέχεται αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους και εφαρμόζει αυστηρή πολιτική αποτροπής των εισόδων. Σας θυμίζω, στον Εύρο η περιοχή της Τουρκίας είναι στρατιωτικοποιημένη. Δεν περνάς. Για να περάσει, σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης ανοχή των τουρκικών αρχών. Βλέπω και το πλάνο που δείχνεται από πίσω, το οποίο είναι από τον Εύρο, το οποίο δείχνει ανθρώπους να τους πηγαίνουν πολλές φορές και με αυτοκίνητα της τουρκικής χωροφυλακής για να πάνε προς το σύνορο. Πώς αντιμετωπίζονται, όταν τους εντοπίζουμε, εμείς τι κάνουμε? Όταν τους ζούμε πάνω στην νησίδα εγκαταλειμμένους, φυσικά τους παίρνουμε και τους στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους προστασίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί πάνω σε αυτό το σημείο. Αλλά από εκεί και πέρα, γενικότερα στα σύνορα, εμείς εφαρμόζουμε μια αυστηρή πολιτική αποτροπής παρόμοιων εισόδων. Παράλληλα, ο Νότης Μηταράκης διέψευσε κατηγορηματικά τα περί pushback από τις ελληνικές αρχές, λέγοντας ότι πρόκειται για τουρκική προπαγάνδα και πως τα δημοσιεύματα διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για το θέμα βασίζονται σε πηγές της τουρκικής ακτοφυλακής. Πάντως, από την πλευρά του, ο Υπουργός εξήγησε ότι η Τουρκία δεν έχει σήμερα την πολιτική δύναμη να εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το 2016 και γι' αυτό έχει πιεστεί πολιτικά. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι είναι τραγικό πως κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης ετοιμάζουν επίθεση εναντίον της Ελλάδας για την φύλαξη των συνόρων στον Εύρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα το καταγγείλω αυτό, προετοιμάζουν επίθεση εναντίον της Ελλάδος για τη φύλαξη των συνόρων στον Εύρο,
Τη στιγμή που πριν από λίγο. Σε ποιους αναφέρεστε? Και η Ευρωπαϊκή Αριστερά, στην οποία ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, στην οποία ανήκει το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με την εθνική γραμμή που τόσο ωραία περιγράψατε πριν με το Σπήλιο Λιβανό, στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα ενωμένη παρουσίασε μια εθνική εδώ θέση. Εδώ καταγγέλνουν την Ελλάδα, λέτε, για το εδώ δυστυχώς στο Ευρωκοινοβούλιο βλέπουμε τα δικά μας κόμματα, τη δικιά μας αντιπολίτευση, όπως και ο κ. Κούλογλου πρόσφατα φιλοξένησε αυτόν τον διασώστη, ο οποίος είπε απίστευτα πράγματα τα οποία φυσικά και δεν στοιχειοδοτούνται εις βάρος της Ελλάδος. Θέματα είναι αυτά που είπε ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι οι απώλειες ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο είναι σχεδόν μηδενικές πλέον. Μάλιστα. Αυτό δείχνει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει μια πολιτική η οποία θέτει ζωές σε κίνδυνο, το αντίθετο. Αλλά είναι κρίμα όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια έντονη τουρκική προκλητικότητα, να μην υπάρχει η εθνική γραμμή που οι καταστάσεις επιβάλλουν. Τέλος, σημείωσε ότι πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με την εθνική γραμμή που παρουσιάστηκε ενιαία στο ΝΑΤΟ από τους Έλληνες βουλευτές που απάντησαν στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Χουλουσία Καρ. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης στις 25 Ιουνίου. Η Υπουργός Πολιτισμού θα βρεθεί στον Εύρο για διήμερη περιοδία με δεύτερο σταθμό της στο Διδημότυχο, όπου και θα επιβλέψει τις εργασίες αποκατάστασης του τεμένου Σβαγιαζίτ. Και επίσημα αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Η μεγάλη μέρα θα είναι 25 Ιουνίου, όπου παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεδόνη θα πραγματοποιηθεί η τελετή των εγγενείων. Μετά από πολύ καιρό βέβαια σχεδιασμού και προσπάθειας για την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης, του πρώτου Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 25 Ιουνίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, και θα τα τελέσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Στο μουσείο αυτό, το οποίο έχει κτιστεί με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, το οποίο είχε αναλάβει βέβαια και τη χρηματοδότηση της μόνιμης έκθεσης, θα στεγάσει τα ευρήματα που προέρχονται από ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες στο χερσαίο κομμάτι του νομού Εύρου. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν εκθέματα από επιφανειακές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Ζώνη, στη Μάκρη, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και από ανασκαφές των ταφικών τύμβων, οι οποίοι βρίσκονται στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Εδώ πέρα μπορεί κανείς να δει ευρήματα από τις ανασκαφές της Ζώνης, της Μάκρης και από άλλες πόλεις, από την ίδια την Αλεξανδρούπολη, και βέβαια μια μεγάλη ενότητά μας είναι αφιερωμένη στις ανασκαφές των ταφικών τύμβων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι συγκεντρωμένοι στο βόρειο κομμάτι του νομού μας. Το μουσείο θα λειτουργεί για το ευρύ κοινό από την επόμενη μέρα των εγγενείων, από τις 8 το πρωί έως και τις 3.30 το μεσημέρι, εκτός Τρίτης, όπου θα παραμένει κλειστό, ενώ το Σάββατο θα λειτουργεί από τη 1.30 το μεσημέρι έως και τις 8 το απόγευμα, για τους πολίτες που δεν έχουν την ευκαιρία να το επισκεφθούν πρωί. Την επόμενη μέρα των εγγενείων θα είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο φυσικά. Θα λειτουργεί καθημερινά το μουσείο από τις 8.30 έως τις 3.30, εκτός Τρίτης που θα είναι κλειστό. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτό από τις 1.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα, για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους επισκέπτες να έρθουν το απόγευμα, που ίσως βολεύει περισσότερο. Το κοινό που θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μέσα από τα εκθέματα την ιστορική πορεία και την εξέλιξη των ανθρώπων που ζήσαν στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου από την 7η χιλιετία π.Χ. έως τον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Βάζουμε τις τελευταίες πινελιές για την έκθεση, ώστε να το ετοιμάσουμε, να το παραδώσουμε στο κοινό της πόλης όπως της αξίζει της πόλης αυτής. Δηλαδή να έχει ένα μουσείο φτιαγμένο σύμφωνα με τις τελευταίες μουσιολογικές επιταγές. Η προσπάθειά μας ήταν να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει την ιστορική πορεία, την εξέλιξη, δηλαδή τους ανθρώπους που ζήσανε σε αυτήν την περιοχή από την 7η χιλιετία π.Χ. έως τον 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν. Σκηνή από ταινία, κυρίες και κύριοι, τρόμου εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Κομοτηνή. Άγνωστος μέχρι στιγμής δράστης με κουκούλα και όπλο λίστεψε περίπτερο και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία βρίσκεται σε αναζήτηση του δράστη. Σκηνές τρόμου έζησε το βράδυ της Τρίτης υπάλληλος περιπτέρου στην Κομοτηνή.
Άγνωστος δράστης με full face και υπό την απειλή πιστολιού λίστεψε τον περιπτερά και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Ήδη από χθες το βράδυ η αστυνομία σαρώνει την περιοχή αναζητώντας στοιχεία από κάμερες και κάθε άλλη πληροφορία προκειμένου να βρει τον δράστη. Στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας αναφέρονται τα εξής. Επιστάμενες έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη, ο οποίος στις 15 Ιουνίου του 2022 το βράδυ, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μετέβησε περίπτερο στην Κομοτηνή, όπου βρισκόταν η μεδαπός υπάλληλος και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσε χρήματα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα αλλά και κλίμα. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε συζήτηση και θα καλησπερίσω αμέσως τώρα στο δελτίο μας μέσω Skype με τη βοήθεια της τεχνολογίας τον Γενικό Διευθυντή της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Gilead Sciences. Καλησπέρα σας, κύριε Χαραλαμπίδη. Με συγχωρείτε, είναι ο κύριος Σάββας Χαραλαμπίδης. Ελπίζω να μας ακούτε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Η αφορμή της συζήτησής μας, λοιπόν, είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις χρόνιες υπατήτηδες που σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος αλλά και το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Προμηθέας ενώνετε τις δυνάμεις σας, πραγματοποιείτε και μάλιστα τις αμέσως επόμενες ημέρες, αλλά τις τρέχουσες αυτές ημέρες, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σε πόλεις εδώ, σε εμάς, στη Βόρεια Ελλάδα, και αξίζει τον κόπο να σας ακούσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Είναι. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. Είναι η τρίτη φορά που η Gilead Sciences υλοποιεί αυτή τη δράση, το City Connect, σε συνεργασία, όπως προείπατε, με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος και το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Προμηθέα, αυτή τη δράση που ονομάζουμε City Connect, που όπως θα είπατε είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις χρόνιες υπατήτητες. Ο στόχος μας είναι να παροτρύνουμε όλους τους πολίτες να κάνουν αυτήν την εξέταση για να γνωρίζουν αν έχουν προσβληθεί από τον ιό της υπατήτητας Β ή τον ιό της υπατήτητας Τ. Και αυτό είναι και το σύνθημα της καμπάνιας μας. Το κάνουμε την εξέταση για την υπατήτητα Σ τώρα. Ειδικά όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980, πρέπει να σκέψουν να κάνουν αυτή την εξέταση, γιατί φαίνεται από τις δημιουργικές μελέτες στην Ελλάδα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που έχουν νοσήσει αφορά σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Είναι πάρα πολύ απλό πια να διαγνωστεί κανείς για υπατήτητα Σ. Εκείνες τις δεκαετίες η ιατρική και η διαγνωστική πρακτική δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι τώρα. Τώρα μπορούμε πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά, να γνωρίζουμε αν έχουμε προσβληθεί από τον ιό της υπατήτητας Σ ή και τον ιό της υπατήτητας Β και αν χρειάζεται να διασυνδεθούμε με ένα τοπικό υπατολογικό ιατρείο ώστε να πάρουμε την κατάλληλη φροντίδα που χρειάζεται. Είναι η ανείχνευση και η εκρήγηση της υπατήτητας Σ, να πω ότι είναι και ένας από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει θέσει μέχρι το 2030 και έχει συνυπογράψει και η χώρα μας και υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την εξάρτηση της υπατήτητας Σ. Είναι μια νόσο που είναι σιωπηρή. Το 80% είναι των ασθενών είναι τελείως ασυμπαθητική, άρα περνάει πολύ καιρό μέχρι να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι ευκαιρία και πρέπει όλοι, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, να κάνουν αυτή την εξέταση. Θα είμαστε λοιπόν στην πόλη σας την Παρασκευή. Θα είμαστε στο Πάρκο Εθνικής Αναστασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 και καλούν όλους τους πολίτες να έρθουν, να ενημερωθούν και να κάνουν πάρα πολύ γρήγορα και πολύ διαφορετικά την εξέταση για την υπατήτητα Σ και την υπατήτητα Β. Τώρα, κύριε Χαραλαμπίδη, με την αφορμή της συζήτησής μας, θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η επιστήμη στη θεραπεία της υπατήτιδας. Μιλήσατε και για την Β' αλλά και για την Σ. Αλλά και ποιο είναι και το δικό σας στρατηγικό πλάνο ως εταιρεία, στο επίπεδο της έρευνας και της ανάπτυξης νέων θεραπείων για την ερχόμενη δεκαετία τουλάχιστον.
Ναι, να πω ότι οι θεραπείες για την υπατήτητα C είναι πραγματικά έχουν φέρει μια επανάσταση. Μια νόσος που πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη, με πολύ μικρό ποσοστό από τις παλιές θεραπείες που είχαν. Αυτή τη στιγμή, με πολύ σύντομες και πολύ φιλικές ασθενείς θεραπείες, 2-3 μηνών, έχουμε πληθυσματικότητα 95% και πλέον. Επίσης, καλά είναι τα νέα και η ερνηπαϊκραβήτα, δείτε πάρα πολλά χρόνια. Με τα φάρμακα που υπάρχουν, είναι μια χρόνια νόσος με την οποία μπορεί να δει κανείς χωρίς να εξελίσσεται και χωρίς να έχει προβλήματα. Οι παθήτες γενικά είναι ένα από τους πυλώνες που δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα η εταιρεία μας και η έρευνά μας πάει και στην Πανταβήτα και στη Δέλτα. Υπάρχουν πολύ θετικές εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Αναφέρατε πριν την αναγκαιότητα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του καθενός έτσι για εξέταση για τις υπατήτηδες. Είναι μεγάλο το ποσοστό του πληθυσμού που είναι προσβεβλημένο ή που προσβάλλεται? Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς είναι. Υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες που κάνουν διάφορες προβλέψεις. Οι πιο έγκυρες και πρόσφατες από αυτές δείχνουν ότι στην Ελλάδα έχουμε περίπου 75.000 ασθενείς. Η πλειονότητα των οποίων το 80% δεν το γνωρίζει. Πολλοί λίγοι έχουν διαγνωστεί και οι μισοί περίπου από αυτούς έχουν πάρει μέχρι τώρα θεραπεία. Είμαστε πίσω δηλαδή, γιατί μιλάμε προηγουμένως για τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Ελλάδα είναι πίσω στην διαχείριση αυτού του πλάνου και τις μέσες που έχει αναλάβει. Και δράσεις όπως και αυτή που λέμε, το Food Connect, που πραγματοποιούν το Food Connect, θα βοηθήσουν τη χώρα να επανέλθει στη δική προσιά στα επόμενα χρόνια, να επιταχύνει τη διάγνωση των ασθενών που έχουν υπατήτητες και τη θεραπεία ώστε να επιστρέψουν ελεύθεροι από τον ιό στις κανονικές δραστηριότητες. Συνεπώς, αυτό που κρατούμε για την δική μας περιοχή, την Παρασκευή, όπως αναφέρατε και εσείς, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο πλαίσιο του City Connect, μπορεί κανείς να προσέλθει στο πάρκο Ανεξαρτησίας, στην Αλεξανδρούπολη, και να κάνει το τεστ, αλλά και να ενημερωθεί γύρω από τις νόσους, από τις λοιμώξεις αυτές. Σωστά. Ναι. Θα υπάρχει κινητή μονάδα που μας έχει παραχωρήσει ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Προμηθέας, όπου θα μπορούν οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης πολύ γρήγορα να κάνουν την εξέταση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη, που ήσασταν απόψε κοντά μας για το ευχαριστώ, χρόνο και τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε σύνδεση με τον Κοσμά Πανταζή για μία ευχάριστη είδηση, για ένα φιλικό αγώνα ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Έχει διοργανωθεί, είναι φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των παιδιών που φιλοξενούνται στη δομή φιλοξενίας της Άρσης, ΕΛΗ. Είναι μια διοργάνωση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Θα μας πει περισσότερο ο Κοσμάς Πανταζής. Κοσμά, καλησπέρα. Είπα μεταξύ των παιδιών, δεν είπα το άλλο σκέλος, το αφήνω πάνω σου. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία Χρύσα. Βρισκόμαστε στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, το οποίο διοργανώνει λοιπόν αυτόν τον διαφορετικό από τους άλλους φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς. Συνδιοργανωτές, όπως πολύ σωστά είπες, είναι η δομή ΕΛΗ της Άρσης, των ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και ο Αθλητικός Σύλλογος Φουρτούνα Αλεξανδρούπολης. Θα μας πει περισσότερα για τον αγώνα αυτό η Βαλεντίνα Σοκράτους, η οποία είναι συντονίστρια των δράσεων του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Καλησπέρα. Ένας διαφορετικός λοιπόν ποδοσφαιρικός αγώνας θα γίνει αυτή την Κυριακή στο Φώτης Κοσμάς, όπου 22 παίκτες ποδοσφαίρου θα παίξουν ένα φιλικό αγώνα. Το διαφορετικό είναι οι παίκτες. Οι παίκτες θα είναι πλειοψηφία παιδιά από την δομή Άρσης, μαζί με τους παίκτες από τον Αθλητικό Σύλλογο Φορτούνα. Θα δημιουργήσουν δύο μεικτές ομάδες,
Όλο αυτό τώρα γίνεται σε μια προσπάθεια και για να τα ίδια τα παιδιά να παίξουν στο γήπεδο πρώτη φορά, και τα περισσότερα είναι η πρώτη φορά που θα πάνε σε ένα μεγάλο δημοτικό στάδιο. Και είναι μια δράση που θέλουμε να φέρει γέλια, τέρματα και ενθουσιασμό μέσα από μια αθλητική δραστηριότητα. Όλο αυτό, επειδή δεν το είπαμε και νωρίτερα, Μαρία Χρύσα, γίνεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Προσφύγων. Διανύουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Προσφύγων και συγκεκριμένα στις 20 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και θα υπάρξουν και δράσεις σε όλη τη χώρα, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Για πρώτη φορά η Refugee Week είναι στην χώρα μας και μία από τις πόλεις στις οποίες θα λάβουν χώρα αυτές οι δράσεις είναι και η Αλεξανδρούπολη. Πώς προέκυψε λοιπόν όλο αυτό, πώς ξεκίνησε για να φτάσουμε και να φτάνουμε τις επόμενες ημέρες να γίνει αυτός ο αγώνας? Το Εθνικό Μουσείο Θράκης, πέρα από τη συνεργασία που έχει εδώ και αρκετά χρόνια με την Άρση συγκεκριμένα, έχει μια ευαισθησία σε ό,τι έχει να κάνει με τους πρόσφυγες. Πέρα το ότι είναι και η επέτειος των 100 χρόνων από το 1922, γίνεται προσφυγικό έτος φέτος, οπότε έχουμε μια σειρά από δράσεις που είναι αφιερωμένες σε αυτό το κομμάτι. Το Μουσείο ξεκίνησε μια γνωριμία, μια συνεργασία και με το Athens Comics Library, όπου είναι η οργανωτές, η host, αν θέλετε, της φετινής δράσης Refugee Week Greece, και είναι αυτοί που συντόνισαν και έκαναν το κάλεσμα σε μουσεία και οργανισμούς και διάφορους άλλους φορείς, έτσι ώστε να συμμετέχουμε όλοι σε ένα πλέον παγκόσμιο event, όπου στην Ελλάδα σε πάρα πολλές πόλεις θα γίνουν παρόμοιες δράσεις, δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο ποδοσφαιρικοί αγώνες, που έχουν να κάνουν με την Παγκόσμια Εβδομάδα των Προσφύγων. Οπότε το Μουσείο ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα και με πολύ χαρά επίσης ανταποκρίθηκαν και οι άλλες δύο οργανισμοί εδώ. Και η Έλλη, η δομή Άρσης Έλλη, αμέσως ήταν θετική ανταπόκριση, αλλά και ο αθλητικός σύλλογος Φουρτούνα. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να κουμπώσει στην πρότασή μας για έναν διαφορετικό ποδοσφαιρικό αγώνα, όπου θα φανεί και στο χάρτη, αλλά κυρίως είναι μια δράση για τα ίδια τα παιδιά. Επειδή κάνατε συναντήσεις με την Άρσης, ποιες είναι οι εντυπώσεις των παιδιών και πόσο πολύ το περιμένουν όλο αυτό να διεξαχθεί, να διοργανωθεί αυτός ο αγώνας και σε αυτές τις μεικτές ομάδες να λάβουν μέρος και να παίξουν ποδόσφαιρο? Λοιπόν, να σου πω ότι είμαι παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο, οπότε τα ίδια τα παιδιά μου έμαθαν προσωπικά πάρα πολλά πράγματα. Ενθουσιάστηκα με την ιδέα από την αρχή. Στη δεύτερη συνάντηση ήταν τόσο προετοιμασμένοι που μου φέρανε προσχέδιο του γηπέδου και ποιος παίζει σε ποια θέση, οπότε ήταν όλο τέλειο. Να πω ότι είναι η δομή αυτή φιλοξενεί αγόρια στην εφηβεία, όπου οι περισσότεροι λατρεύουν το ποδόσφαιρο, οπότε όπως ήταν φυσικό υπήρχε ένας άμεσος ενθουσιασμός. Βγάλανε ονόματα για τις ομάδες, οι θέσεις που θα παίξουμε, οπότε νομίζω ότι περιμένουν με πολύ 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 χαρά όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μια αρχή, θα λέγαμε, αν στο μέλλον δημιουργηθεί κάτι παρόμοιο σε κεντρικό επίπεδο, το Εθνολογικό Μουσείο να ξανακάνει κάτι τέτοιο, αν βέβαια έχει επιτυχεί και πάνω όλα καλά. Φυσικά. Όπως σου είπα, έχουμε μια πολύ μεγάλη, μακρά συνεργασία και με το Άρσης. Με κάθε αφορμή είμαστε πάντα ανοιχτοί σε αυτό το κομμάτι. Αυτός είναι και ο ρόλος των μουσείων ούτως ή άλλως, να είναι κοντά στην τοπική κοινωνία. Και όλο αυτό γίνεται και για να έχουμε και συνέχεια. Και το όμορφο είναι ότι εμπλέκονται πλέον τρεις φορείς, οργανισμοί. Οπότε σιγά σιγά αυτό μπορεί να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Οπότε είσαστε όλοι καλεσμένοι να έρθετε με τα πατατάκια σας και τα πανό σας στην Κυριακή 5 η ώρα στο Φώτης Κοσπάς. Να το πούμε και αυτό, μπορεί όποιος θέλει να έρθει στο γήπεδο και να παρακολουθήσει τον αγώνα, έτσι? Ναι, φυσικά, φυσικά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλά γκολ. Λοιπόν, και με αυτό το θέμα, Μαρία Χρύσα, επιστρέφουμε και πάλι σε σένα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ τη Βαλεντίνα Σοκράτους για αυτή την πολύ διαφορετική διοργάνωση. Έχουμε μία πολύ ευχάριστη είδηση, Κοσμά Πανταζή, που θα μας μεταφέρεις. Έχουμε άλλο ένα χρυσό για το Δημοσθένη Μιχαλετζάκη. Βλέπουμε... Ακριβώς. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, πριν από λίγα λεπτά, ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ελεύθερο στην κατηγορία S8. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Ευρύτη, χρυσό παραολυμπιονίκη
του Τόκιο και της Βραζιλίας, του Ρίο και Χάλκινο στο Τόκιο. Μια πραγματικά ακόμα σπουδαία διάκριση. Ο Μιχαλετζάκης, ο οποίος κατακτά το τέταρτο του χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, 3 χρυσά το 2019 στο Λονδίνο και αυτό είναι το τέταρτο. Και πραγματικά του αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και στον ίδιο όπως και στον προπονητή του, τον Τάσο Καλιτσάρη. Θυμίζουμε από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, όχι απλά Ευρύτης, εδώ από την Αλεξανδρούπολη, από τον πόρο και τις σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Αργότερα, στο δελτίο ειδήσεων, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ρεπορτάζ και από την άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτή του Δημήτρη Καρυπίδη, επίσης Αλεξανδροπολίτης, ασημένιο μετάλλιο στο ίδιο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Μαδέρα της Πορτογαλίας. Κορυφαίοι αθλητές, κορυφαία νέα, σπουδαίες νίκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Κοσμά Πανταζή. Τώρα, κυρίες και κύριοι, από τη 1 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εγγραφές του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην ειδικότητα βοηθός νοσηλευτικού προσωπικού γενικής νοσηλείας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Από τη 1 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η διευθύντρια του ΔΙΕΚ μίλησε στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης με αφορμή τις εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά της ειδικότητας του Βοηθού Νοσηλευτικού Προσωπικού Γενικής Νοσηλείας που θα λειτουργήσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας της ειδικότητας βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Οι υποψήφοι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρώτο εξάμηνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου ή αν προέρχονται από συναφή ειδικότητα με κατάταξη στο τρίτο εξάμηνο. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 4 εξάμηνα εργαστηριακής και θεωρητικής εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Οι απόφοιτοι του ΔΙΕΚ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, εφόσον ολοκληρώσουν τα 5 εξάμηνα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα με τη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης να δώσουν εξετάσεις στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων για να αποκτήσουν την πιστοποίηση και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι 15 θέσεις του ΔΙΕΚ θα καλυφθούν από μαθητές μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με το παράλληλο μηχανογραφικό, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν μέσω μοριοδότησης για υποψήφιους καταρτιζόμενους ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Κάθε τμήμα θα πρέπει να αποτελείται το μέγιστο μέχρι 30 άτομα. Πόσα τμήματα έχουμε? Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε το δεύτερο και τέταρτο εξάμηνο. Με το νέο ακαδημαϊκό έτος θα λειτουργήσει το πρώτο και το τρίτο εκπαιδευτικό εξάμηνο. Ένας υποψήφιος καταρτιζόμενος που προέρχεται από συναφή ειδικότητα των ΕΠΑΛ θα καταταγεί στο τρίτο εξάμηνο εκπαίδευσης, ολοκληρώνοντας το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εξάμηνο της σχολής. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε κατακτήριες εξετάσεις για να εισαχθούν, αν το επιθυμούν, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε κατακτήριες εξετάσεις για να εισαχθούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι, στο πρόστιμο, κυρίες και κύριοι, αλλά και στην αφαίρεση άδειας και διπλώματος των οδηγών για απρεπείς χειρονομίες, λένε οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε οδηγική παιδεία και από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος τρόπος, όπως λένε, ο φόβος του προστίμου μπορεί να αποτελέσει και τη λύση του προβλήματος. Άσχημα νέα για τους νευρικούς οδηγούς, καθώς το Εθνικό Σπορ των Ελλήνων Οδηγών στη Ρήψη Μούντζας επιβάλλει τσουχτερά πρόστιμα. Ακόμα, αφαίρεση διπλώματος και άδεια κυκλοφορίας. Οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης είναι θετικοί σε αυτή την εξέλιξη, καθώς όπως υποστηρίζουν, πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε οδική παιδεία. Οδηγείτε? Οδηγώ. Και όταν οδηγείτε, νεύρα έχετε? Όχι. Δεν έχετε? Δεν κινδυνεύετε δηλαδή από το πρόστιμο της Μούντζας? Όχι, ποτέ. Όταν οδηγούμε, νεύρα έχουμε? Έχουμε λίγο όταν μας νευριάζουν κάποιοι που στέκονται μπροστά μας. Και τότε φτάνουμε στα άκρα, χειρονομούμε κιόλας? Όχι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει μια πειθαρχία στο δρόμο, υπάρχει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά προσπαθείς να συγκρατηθείς με αυτά που βλέπεις στο δρόμο. Οπότε τώρα που βγήκε ο νόμος με το πρόστιμο περί Μούντζας,
ότι όποιος θα μουτζώνει θα του αφαιρείται το δίπλωμα, θα έχει 100 ευρώ πρόστιμο και η άδεια κυκλοφορίας. Είναι καλό το μέτρο? Καλό είναι, ανάλογα. Αυτός που μουτζώνει είναι καλός. Αυτούς που δεν μουτζώνουν θα συνεχίσουν να μην μουτζώνουν τον κόσμο. Πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε να αποκτήσουμε οδική παιδεία? Σίγουρα οδική παιδεία όσοι έχουν θα την είχαν. Αλλά τώρα είναι ακόμα χειρότερο γιατί όσοι μουτζώνουν θα τρώνε και το πρόστιμο. Οπότε είναι δύο φορές καλό για μας και δύο φορές καλό για αυτούς που οδηγούν και να μην έχουν και νεύρα. Το ξέρω, θα έπρεπε να γίνει. Η μουτζα είναι ότι το χειρότερο, είτε συνευριασμένος είτε όχι, δεν πρέπει να υπάρχει μουτζα. Οδηγείτε? Όταν οδηγείτε νεύρα έχετε? Λίγο ναι. Το ξέρετε ότι έχει βγει πρόστιμο, ότι αν μου τζώσετε... Έχω νεύρα επειδή έχει πάει η τιμή στα ύψη. Οδηγάω. Όταν οδηγάτε νεύρα έχετε? Ανάλογα. Το ξέρετε ότι τώρα εάν έχετε νεύρα και ρίξετε μια μούτζα έχετε άδεια διπλώματος και αφαίρεση? Τον έχω μάθει, ναι. Οπότε τώρα θα πρέπει λίγο να περιοριστούμε. Σίγουρα. Και τι θα κάνουμε, θα βρίσουμε και θα έχουμε τα χεράκια κάτω από το τιμόνι? Καλό είναι να μην βρίσουμε καθόλου. Να έχουμε λίγο υπομονή και η υπομονή χρειάζεται χρόνος. Θεωρείτε ότι είναι σωστό αυτό το μέτρο? Σωστό είναι. Με καλή διάθεση, οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης δέχτηκαν τα νέα του νέου προστίμου, ενώ πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα νεύρα και η άσχημη συμπεριφορά οδηγούν σε περαιτέρω προβλήματα. Οδηγώ. Όταν οδηγούμε νεύρα έχουμε? Ανάλογα ποιος είναι μπροστά. Τώρα όμως που υπάρχει αυτός ο καινούριος νόμος σχετικά με τη μούτζα, ότι αν μουτζώσουμε θα έχουμε αφαίρεση άδεια και διπλώματος, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω εγώ αυτό. Δεν το ξέρετε? Όχι. Τώρα τι θα κάνουμε που το ξέρουμε? Τώρα θα έχουν πολλοί κόσμος άδεια και διπλώματος, να ξέρεις. Ναι, οδηγούμε. Έχετε νεύρα όταν οδηγείτε? Όχι. Δεν έχετε, είσαστε ήρεμος. Ναι. Άρα δεν σας αγγίζει το πρόστιμο για τη μούτζα που μπήκε ο νέος νόμος? Έχει τέτοιο πρόστιμο όταν μουτζώνεις κάποιον? Όταν τα μουτζώνεις από εδώ και πέρα έχει άδεια οδήγησης, αφαίρεση και διπλώματος. Εντάξει, εγώ δεν μουτζώνω και δεν το βλέπω σωστό να μουτζώνουμε. Τώρα τι είμαστε, κανίβαλοι? Άρα θεωρείτε ότι το μέτρο είναι σωστό? Ναι. Οπότε πρέπει όλοι να κρατάμε την ηρεμία μας και να είμαστε υπομονετικοί. Γιατί αν δεν είμαστε ήρεμοι, θα κάνουμε και ζημιές οδηγώντας. Ηρεμία. Είσαστε ήρεμοι. Ήρεμοι, ήρεμοι. Άρα δεν σας προβληματίζει το καινούργιο πρόστιμο που θα μπαίνει σε όποιον μουτζώνει? Όχι, όχι. Θα το πληρώνουν αυτοί που μουτζώνουν και νευριάζουν στο τιμόνι. Θεωρείτε ότι είναι σωστό το μέτρο? Ναι. Σωστό είναι. Πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο. Νεύρα όλοι έχουμε, προβλήματα υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε όλοι ήρεμοι. Και ειδικά όταν οδηγούμε. Γιατί μπορεί να έχουμε και μικρό παιδί μέσα, οικογένεια, οποιονδήποτε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προς τους δίπλα μας. Εσείς οδηγείτε? Ναι. Νεύρα έχετε όταν οδηγείτε? Προσπαθώ να μην έχω. Έχετε όμως? Μερικές φορές, ανάλογα. Και καμιά φορά παρεκτρεπόμαστε κιόλας? Κάνουμε και χειρονομίες? Όχι, όχι, όχι. Όχι, προσπαθώ να μην κάνω χειρονομίες. Από μέσα μου, από μέσα μου. Γιατί τώρα έχει βγει ο νέος νόμος που άμα μου τζώσεις έχει αφαίρεση άδεια διπλώματος και κυκλοφορίας. Πώς σας φαίνεται σαν μέτρο? Καλό, γιατί όχι. Καλό κάνει και σε εμάς να συγκρατούμε την ψυχραιμία μας. Οδηγούμε και. Νεύρα έχετε όταν οδηγείτε? Σαν Έλληνες, ναι. Και τώρα με τον νόμο που βγήκε ότι αν μου τζώσουμε θα μας παίρνουν την άδεια και θα μας αφαιρούν το δίπλωμα? Αυτό υπάρχει ήδη στο εξωτερικό από ό,τι γνωρίζω. Οπότε εντάξει είναι ένα καλό μέτρο για μένα. Εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας να μουτζώνει με το παραμικρό. Είμαστε νευρικοί. Νομίζω ένα μέτρο προς το καλύτερο. Όχι, εντάξει, όχι τόσο πολύ. Κρατάτε την ψυχραιμία σας, δηλαδή. Εννοείται. Άρα το νέο μέτρο που βγήκε για το όποιος μουτζώνει θα αφαιρείται το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας δεν σας αγγίζει? Σε αυτό ακριβώς δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω. Οδηγούμε. Ναι, έχετε τον οδηγείτε. Κάποιες φορές. Ξέρετε ότι άμα μου τζώσετε τώρα πλέον υπάρχει πρόστιμο. Το ξέρουμε. Δίπλωμα και αφαίρεση. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Νομίζετε ότι είναι ένα καλό μέτρο? Ναι, θα μπορούσε να είναι ένα καλό μέτρο, να αρχίσουμε λίγο να ηρεμούμε, αλλά αυτό εδώ πέρα εξαρτάται από όλους. Έτσι, δηλαδή και από αυτόν που θα μου τζώσει και από αυτόν που έχει κάνει τη... Θεωρείτε ότι κάποιος όταν συμβαίνει κάτι οδικό και υπάρχει πρόβλημα, ότι θα συγκρατηθεί? Όχι, εντάξει. Όχι. Ότι δεν θα συγκρατηθεί, δεν θα συγκρατηθεί, αλλά θα στρώσει το πράγμα, πιστεύουμε. Με τα λίγα προστήματα, σιγά σιγά λέτε ότι θα στρώσει. Αφού, ναι, σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Με κάποιο τρόπο πρέπει να αλλάξουμε. Τώρα με τιμωρία, δεν ξέρω, με κάποιο λόγο θα αλλάξουμε.
Με ένα μεγάλο πάρτι, κυρίες και κύριοι, σηματοδοτείται η λήξη της σχολικής χρονιάς για όλους τους αποφύτους των λυκείων της Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, θέλοντας να επιβραβεύσει τους κόπους και τη σκληρή δουλειά όλων των μαθητών που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις, διοργανώνει την Παρασκευή 17 Ιουνίου ένα μεγάλο πάρτι στον αύλιο χώρο των γυμνασίων της Αλεξανδρούπολης, αλλά και για τους αποφύτους των Φερών στην πλατεία του Οικισμού, με σκοπό οι μαθητές να αφήσουν πίσω το άγχος των εξετάσεων και να απολαύσουν στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης. Με την λήξη των πανελληνίων εξετάσεων και των ΕΠΑΛ, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι για όλους τους απόφοιτους μαθητές, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης στον αύλιο χώρο των γυμνασίων, αλλά και στην πλατεία των Φερών την Παρασκευή 17 Ιουνίου, θέλοντας να απομακρύνει το φορτίο των εξετάσεων, αλλά και να σηματοδοτήσει την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Πράγματι, για τα δύο χρόνια της πανδημίας που δεν είχαμε την ευκαιρία τα παιδιά με τη λήξη της σχολικής σεζόν να μπορούν να κάνουν αυτό που κάναν ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια, το να το διασκεδάζουν είτε με τα αυτοσχέδια πάρτι το οποίο διοργανώνουν, είτε σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, εμείς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης επιλέξαμε φέτος πρώτη χρονιά που δεν έχουμε τους περιορισμούς, να τους προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα, καλύπτοντας εμείς τον ήχο και τον DJ ο οποίος θα παίξει σε αυτά τα δύο πάρτι που έχουν προγραμματιστεί, ταυτόχρονα την ίδια ώρα τόσο στην Αλεξανδρούπολη, στον περιβάλλοντα χώρο των γυμνασίων, όσο και στις σφαίρες, για να καλύψουμε τις ανάγκες και εκεί. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Εθελοντισμού Θεόδωρος Βουρδόλης κάνει λόγο για τις δύσκολες δύο χρονιές που είχαν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές με τα περιοριστικά μέτρα αλλά και με τις ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής των μαθημάτων, και αναφέρει ότι αυτό το πάρτι είναι το λιγότερο που μπορεί να προσφέρει η Δημοτική Αρχή σε όλους τους μαθητές του Δήμου για να τους βοηθήσει να αποβάλουν το φόρτο των εξετάσεων. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για τα παιδιά που μετά από μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά λόγω των περιοριστικών μέτρων που ζούσαμε όλο αυτό το διάστημα, να τους δώσουμε την χαρά μέσα από ένα τέτοιο πάρτι να διασκεδάσουν και να ολοκληρώσουν, αν θέλετε, την φετινή σχολική χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Στο ίδιο κλίμα και το Διδημότυχο, καθώς η Δημοτική Αρχή διοργανώνει μια συναυλία του Κωνσταντίνου Νάζη για να κλείσει τη φετινή σχολική χρονιά. Ο Δήμος, σε συνεργασία με το πρώτο γυμνάσιο της πόλης, διοργανώνουν την Παρασκευή 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στον αύλιο χώρο του σχολείου, τη συγκεκριμένη μουσική εκδήλωση αφιερωμένη σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, από την οποία δεν εξαιρείται κανείς, αφού, όπως σημειώνεται, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η συναυλία θα μεταφερθεί εκτάκτως στο Δημοτικό Αμφιθέατρο του Δημοτήχου. Το τρίτο του ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Δημήτρης Καρυπίδης. Αυτή τη φορά ο ευρύτης πρωταθλητής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας, κάνοντας περήφανο τον Εύρο και την Ελλάδα. Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο πανηγύρισε την Τετάρτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ατόμων με Αναπηρία στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας ο Δημήτρης Καρυπίδης. Ο ευρύτης πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό στα 200 μέτρα ελεύθερο στην κατηγορία S1, ενώ σημείωσε και μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Ο Δημήτρης ανέβηκε έτσι στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κάνοντας για ακόμη μια φορά περήφανη την Αλεξανδρούπολη και τη χώρα του. Αυτό είναι το τρίτο μετάλλιο για τον Καρυπίδη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά τα δύο ασημένια που πήρε το 2017 στο Μέξικο Σίτι. Στον ίδιο τελικό συμμετείχε και ο Νίκος Κόντου που κατέλαβε την τέταρτη θέση. Στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο S8, με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο των προκριματικών προκρίθηκε ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Ο ευρύτης πρωταθλητής ήταν πρώτος στη σειρά του με 1:00 και 0:03. Όσον αφορά στον Αριστίδη Μακροδημήτρη, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ελεύθερο S2 με χρόνο 5:02 και 0:06, που ήταν και ο πέμπτος καλύτερος των προκριματικών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την πέμπτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα S5 κατέλαβε την τρίτη ο Αλέξανδρος Λεργιός, σημειώνοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοση του Αλεξανδροπολίτη πρωταθλητή ήταν 38:72, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον ίδιο με 38:98 από το 2022 στο Βερολίνο. Τέλος, εκτός τελικού στα 400 μέτρα ελεύθερο S6 έμεινε η Μαρία Τσάκωνα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Όλα μας τα δελτία, αλλά και τις ειδήσεις μας, μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε από το κανάλι της Δέλτα Τηλεόραση στο YouTube, αλλά και από την ιστοσελίδα www.deltatv.gr. Μείνετε στη Δέλτα Τηλεόραση. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή Αγροτικό Βήμα με τον Νίκο Κυλίμο. Να έχετε ένα καλό βράδυ.